Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ιωάννα Κουφάκη. Μαζί θα κάνουμε το δίκαιο του περιβάλλοντος και θα δούμε τις πτυχές του εθνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προληπτική καταπολέμηση του κορονοϊού μας αναγκάζουν να αναβάλουμε τα μαθήματά μας και έτσι μου ζήτησαν να γίνει αυτή η βιντεοσκόπηση, η σύντομη, ώστε να σας πω ορισμένα λόγια για το μάθημά μας. Ήδη θα βρείτε στην πλατφόρμα του μαθήματος το εγχειρίδιο του δικαίου περιβάλλοντος. Σε αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο αποτελείται από επιμέρους κεφάλαια, το πρώτο κεφάλαιο αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη της ισχύως των πρώτων συνθήκων και ειδικότερα τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και μέχρι την ισχύουσα, την λεγόμενη συνθήκη της Λισαβόνας, τη μεταρρυθμιστική συνθήκη. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δείτε πώς αναπτύχθηκε η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης που αποτελούσε ο πρωταρχικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας όπως τότε ονομαζότανε. Θα διαπιστώσετε ότι καμία αναφορά δεν γινόταν στο δίκαιο του περιβάλλοντος. Πολύ σύντομα όμως ελήφθησαν μέτρα και μέρημνα για την εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και περιλήφθηκαν συγκεκριμένα άρθρα μέσα στη συνθήκη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Εθνικό Δίκαιο του Περιβάλλοντος και ειδικότερα το Σύνταγμα της Ελλάδας και τα άρθρα τα οποία είναι αφιερωμένα στην προστασία του περιβάλλοντος, στην οικονομική ανάπτυξη και στο δικαίωμα για το περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο εγχειρίδιο στην έννοια της τριτενέργειας. Της τριτενέργειας του δικαιώματος στο περιβάλλον. Με την έννοια αυτή καθορίζεται όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το Σύνταγμα επηρεάζουν και τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών. Έτσι λοιπόν ενεργούν στους τρίτους, αυτό σημαίνει ανάμεσα σε αυτά τα δικαιώματα είναι και το δικαίωμα στο περιβάλλον. Η έννοια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως θα δούμε στη συνέχεια στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου και όπως προβλέπεται από τον αστικό κώδικα. Λοιπόν, στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η έννοια της αρχής της αηφόρου ανάπτυξης, αλλιώς η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Μια έννοια η οποία εισήχθηκε στο διεθνές δίκαιο τη δεκαετία του 80. Και αφορά την εξισορρόπηση μεταξύ των αρχών της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στο κεφάλαιο αυτό γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στην ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και πώς αναπτύχθηκε ώστε να καθιερώσει στην ομολογία την έννοια αυτή. Στο κεφάλαιο 3, το οποίο φέρει τον τίτλο «Η προστασία του περιβάλλοντος στο ιδιωτικό δίκαιο», παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του δικαίου περιβάλλοντος σύμφωνα με τον αστικό κώδικα. Όπως ήδη ανέφερα, ο αστικός κώδικας ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών. Στα πιο σημαντικά άρθρα στον αστικό κώδικα, στον οποίο επίσης δεν θα βρείτε ρητή αναφορά στο περιβάλλον, είναι το άρθρο 57 και 59 για την προσβολή της προσωπικότητας. Στην έννοια της προστασίας της προσωπικότητας του ανθρώπου εμπίπτει, σύμφωνα με το ιδιωτικό δίκαιο, και η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα κοινόχρηστα και τα κοινά σε όλους πράγματα και ο ζωτικός χώρος, αυτά είναι από τα οποία αποτελούν την έννοια του περιβάλλοντος στο ιδιωτικό δίκαιο. Κρίσιμο στοιχείο για το χαρακτηρισμό ως κοινοχρήστου πράγματος στο πλαίσιο του δικαίου περιβάλλοντος του αστικού δικαίου είναι κατά πόσο το πράγμα είναι
απαραίτητο στοιχείο για την υγιή διαβίωση του ανθρώπου μέσα στο ζωτικό χώρο. Όταν προσβάλλεται οποιοδήποτε στοιχείο του ζωτικού μας χώρου, τότε προσβάλλεται και η προσωπικότητά μας. Όταν δε αυτή είναι παράνομη και υπαίτια, τότε δημιουργείται και δικαίωμα αξίωσης για καταβολή αποζημίωσης. Έτσι λοιπόν, όποιος προσβάλλεται στην προσωπικότητά του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει τόσο την άρση της προσβολής και τη μη επανάληψή της στο μέλλον, όσο και την καταβολή αποζημίωσης από αυτόν που την προκαλεί. Ποιοι προκαλούν συνήθως την προσβολή της προσωπικότητας, δηλαδή τη ρήπανση του περιβάλλοντος? Συνήθως αυτοί οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Η οποία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι καταχρηστική. Στη συνέχεια, στο εγχειρίδιο του μαθήματος, θα δείτε συγκεκριμένες αναφορές σε σημαντικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν την προστασία των κοινοχρήστων πραγμάτων και ορισμένες εξαιρετικά σημαντικές για την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων αποφάσεις, οι οποίες επιδίκασαν αποζημίωση σε πολίτες εξαιτίας της προσβολής της προσωπικότητάς τους από ρήπανση που είχε προκληθεί στο περιβάλλον. Στη συνέχεια, στο εγχειρίδιό μας, θα δείτε το κεφάλαιο για τις θεματικές ενότητες. Εκεί παρουσιάζεται αρχικά το θέμα των αποβλήτων που αποτελεί όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά πανευρωπαϊκά, έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς στο δίκαιο του περιβάλλοντος. Ειδικότερα τα απόβλητα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν σημασία ιδιαίτερη για την εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι αποτελούν εμπορεύματα με την έννοια την ευρωπαϊκή. Και αυτό γιατί αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών και μπορούν να διασχίσουν τα σύνορα ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής. Αφετέρου, τα απόβλητα προκαλούν σημαντική ζημία στο περιβάλλον κατά το χρόνο που διατίθεται. Η διτή αυτή σημασία τους, η περιβαλλοντική και η οικονομική, έχει αποτελέσει την αιτία να εκδοθούν πάρα πολλές αποφάσεις από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει αυτό το διτό χαρακτήρα. Σημαντική θεματική ενότητα, η οποία αναπτύσσεται στο εγχειρίδιο, είναι η προηγούμενη εκτίμηση έργων και δραστηριοτήτων, σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον. Η γνωστή διαδικασία της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που είμαι σίγουρη ότι όλοι έχετε ακούσει. Αυτή η διαδικασία αποτελεί τον καλύτερο μηχανισμό πρόληψης για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία δυστυχώς είτε δεν τηρείται πάντα όπως θα πρέπει, είτε παραβιάζεται συστηματικά από ορισμένους. Αναφορά επίσης γίνεται στη στρατηγική εκτίμηση των επιπτώσεων και στη Σύμβαση του Άρχους. Η Σύμβαση του Άρχους είναι μια διεθνή συνθήκη η οποία αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Άλλη θεματική ενότητα είναι η φύση, με αναφορές τόσο στο διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές διεθνείς συνθήκες για το θέμα αυτό, καθώς και στο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Οδηγία για την Προστασία των Άγριων Πτηνών, αλλά και στην Οδηγία για την Προστασία των Οικοτόπων, με τις γνωστές περιοχές του δικτύου Natura 2000. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από περιοχές που έχουν κριθεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ευρωπαϊκή κληρονομιά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κεφάλαιο 4 αναπτύσσεται η νομολογία
επιλεκτικά η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την προστασία των περιοχών Natura 2000, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα όταν θα βρίσκονται σε σύγκρουση με την προστασία της φύσης, για παράδειγμα τι θα πρέπει να θυσιαστεί, η εναλλακτική τρόπη ενέργειας ή ένα δάσος για παράδειγμα. Επίσης παρουσιάζονται αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία της ιδιοκτησίας σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, τη διαχείριση αποβλήτων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 και φυσικά το μείζον θέμα που αφορά όλους μας, την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, που είναι το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή μας στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα θέματα περιβάλλοντος και στη συνέχεια για την προσφυγή στη δικαιοσύνη όπου χρειάζεται. Εκτός από το εγχειρίδιο, το οποίο έχει αναρτηθεί, θα βρείτε στην πλατφόρμα παρουσιάσεις σε μορφή PowerPoint, οι οποίες έχουν ως εξής. Η πρώτη παρουσίαση αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Σύνταγμα της Ελλάδας. Στη δεύτερη παρουσίαση παρουσιάζεται το ιδιωτικό δίκαιο και η προστασία του περιβάλλοντος, όπου εκεί γίνονται οι αναφορές στην προσβολή της προσωπικότητας, στο δικαίωμα αποζημίωσης. Στην τρίτη παρουσίαση είναι οι θεματικές κατηγορίες που σας ανέφερα, απόβλητα, φύση, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, περιβαλλοντική πληροφόρηση. Στην τέταρτη παρουσίαση θα βρείτε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές και αφορούν τα απόβλητα, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αυθαίρετα, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ζητήματα Αιγιαλού και παραλίας. Επίσης, στο υλικό του μαθήματος περιλαμβάνονται όλα τα κείμενα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα δείτε στις παρουσιάσεις, τα κείμενα των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων που ρυθμίζουν θέματα προσβολής προσωπικότητας από το θόρυβο, την ηλεκτρονική ακτινοβολία, απόβλητα και άλλα. Αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν την καταβολή αποζημίωσης στις περιπτώσεις βλάβης ή απειλής βλάβης της υγείας και σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την περιβαλλοντική πληροφόρηση, τις περιοχές Natura 2000, την προστασία της ιδιοκτησίας και τη διαχείριση των αποβλήτων. Η βαθμολογία σας. Η βαθμολογία σας θα προκύψει από τις απαντήσεις που θα δώσετε σε ερωτήσεις σύμφωνα με την μέθοδο της των πολλαπλών επιλογών και σύμφωνα με την εργασία που θα παραδώσετε σε χρόνο για τον οποίο θα ενημερωθείτε. Στην εργασία αυτή θα σας δοθούν πραγματικά δεδομένα και επ' αυτών δύο ερωτήματα, τα οποία για να τα απαντήσετε θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας συγκεκριμένα δικαιώματα και αρχές του δικαίου περιβάλλοντος που θα εκτίθετε φυσικά αναλυτικά και θα καθοδηγούν την απάντησή σας. Η εργασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1500 λέξεις και να μην ξεπερνά τις 2000 λέξεις. Βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε, είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε στα τηλέφωνα που μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα. Σας ευχαριστώ πολύ.